Της εκπομπής Αποκαλυπτικά και η Αναστασία Αργυριάδου στη Θεσσαλονίκη, αφού η ηθοποιός βρέθηκε στη συμπρωτεύουσα για την παράσταση Shirley Valentine, στην οποία πρωταγωνιστεί. Η αγαπημένη κωμικός μίλησε στη συνέντευξή της για την τηλεόραση, τις προτάσεις που έχει δεχθεί, αλλά και τα σύριαλ που άφησαν εποχή. Σας έχουν προτείνει στην τηλεόραση να παρουσιάσετε εκπομπή? Πολλές φορές. Η πρώτη πρόταση που μου έγινε για πρωινό ήταν από την κυρία Πρετεντέρ, για να καταλάβετε. Ήταν στον Αντένα τότε, η πρώτη χρονιά που είχε πάει η Ελένη Μενεγάκη στο πρωινό του Αντένα, για να παρουσιάσω μια ρουμπρίκα με κουτσομπολιά. Και τότε εγώ είχα πει όχι, γιατί δεν ήθελα να σχολιάζω, ξέρω εγώ, τους συναδέλφους μου και τέτοια. Τηλεοπτικά η ατάκα σας, που θα ξεχάσω εγώ ποτέ και νομίζω και όλοι οι Έλληνες, είναι το «Έλα, δεν το πιστεύω». «Έλα, δεν το πιστεύω». «Έλα, δεν το πιστεύω». «Έλα, δεν το πιστεύω». Ένα σύριαλ που αγαπήθηκε τόσο πολύ, δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε. Ήτανε τρομερό, τρομερό, τρομερή επιτυχία, και τώρα το επαναλαμβάνει ακόμα, το Μέγκα επαναλαμβάνει δηλαδή αυτές τις σειρές, και δεν νομίζω ότι είναι προς τιμή των τωρινών σειρών, διότι αν κάνει κανείς τη σύγκριση των παλιών σειρών με τις τωρινές, βλέπει τη διαφορά, νομίζω. Έχετε πάρει πολλές χαρές, πίκρες έχετε πάρει? Και πίκρες από όλα είχε. Δύσκολη δουλειά είναι, δεν είναι μόνο γοητευτική. Το φαίνεστε της είναι εγωιτευτικό, αυτό που βλέπουν οι άλλοι απ' έξω. Από μέσα όμως έχει μια ανασφάλεια μεγάλη και μια σκληρότητα. Είναι σκληρή δουλειά τελικά. Η ίδια έχει μεγάλη αδυναμία στο γιο της και μας μιλάει για τις θυσίες που έκανε για εκείνον. Κάνατε θυσίες για το γιο σας? Θυσίες τώρα, δεν ξέρω, είμαι πολύ αυτοθυσιακή μάνα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω συγκεκριμένα μια-δυο θυσίες, αλλά το μεγάλωσα σαν να μην εργαζόμουν, εν πάση περιπτώσει. Άρα βάλατε πίσω δικές σας προτεραιότητες. Όνειρό είναι να πάτε κάποια στιγμή και στη Σιτία? Αυτό είναι το όνειρό μου, δεν έχω άλλο όνειρο, είναι τόσο ταπεινό η θάλασσα να την κοιτάζω. Θα μπορούσατε να φύγετε, να πείτε εδώ σταματάω, stop, και να πάτε στην Κρήτη, την αγαπημένη σας, και να ζήσετε εκεί? Άνετα θα μπορούσα να το κάνω. Βέβαια, ακόμα όχι στη δουλειά μου, γιατί είμαι κάπως ενεργή. Δεν μπορώ να πω ότι σταματάω μαχαίρι. Πλησιάζω πάντως, είμαι κοντά στη σύνταξη και τα λοιπά. Δεν το συζητώ αυτό. Η Ελένη Καστάνη δηλώνει πως δεν θα ξαναπαντρευόταν, αφού δεν συμπαθεί ιδιαίτερα αυτό το θεσμό, και πως τη γοητεύει η μοναξιά. Θα κάνατε ένα δεύτερο γάμο? Να σας πω την αλήθεια, όχι, γιατί και την πρώτη φορά δύσκολα παντρεύτηκα, δεν ήμουν πολύ υπέρ του γάμου. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπαντρευόμουν. Εκτός αν έρθει, ξέρω εγώ, ο Κρίσος από τη Σαουδική Αραβία με τα πετρέλαια. Μπορεί εκεί να είναι. Και εγώ νόμιζα ο μεγάλος έρωτας. Εντάξει, τα έχω ζήσει αυτά στη ζωή μου, δεν είμαι στερημένη από αυτή τη πλευρά. Δεν σας φοβίζει η μοναξιά? Καθόλου, μ' αρέσει κιόλα, τη θεωρώ και εγωιτευτική. Και επίσης μπορώ να πατήσω στα πόδια μου. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορώ να πατήσω στα πόδια μου. Φιλίες έχετε στη δουλειά σας? Στη δουλειά μου όχι, δεν έχω φιλίες. Φίλους μπορώ να πω ότι έχω, άσχετα από το θέατρο δηλαδή.